Το Ατσαλένιο αποτέλεσε το περασμένο Σάββατο το επίκεντρο για τις ομάδες νέων του ΟΦΗ με σημαντικά παιχνίδια για K19 και K17. Η K19 αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και θα μπορούσε να αναδειχθεί νικήτρια, με το αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο 1-1. Μόλις στο τρίτο λεπτό ο Σωμαράκης εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια των Ερυθρόλευκων και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο έκτο λεπτό ο Θεοδωσουλάκης είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 20 δεν κατάφερε να νικήσει σε τέτα τέτ τον goalkeeper Παπαδούδη. Οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν 1-1 στο 24 με τον Νίκολη, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός πίεσε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο και είχε μια διπλή ευκαιρία με τον Σακαλίδη αρχικά και στη συνέχεια τον Χνάρη με υπερπροσπάθεια να αποσοβούν το δεύτερο γκολ, ενώ για τον Όφη θα μπορούσε να σκοράρει με κεφαλιά ο Γιακουμάκης. Ο Όφη, παρότι από το 83 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω άδικης αποβολής του Βασιλάκη μετά από αψιμαχίες των ποδοσφαιριστών, κράτησε ως το τέλος το ισόπαλο 1-1. Σε επίπεδο K17, ο Όφη προηγήθηκε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 στο 35 με τον Τακάκη έπειτα από ωραία ενέργεια του Σιμαντηράκη. Ο σκόρερ και οι συμπαίκτες του αφιέρωσαν τον γκολ στον άτυχο Γιάννη Κώτη, που υπέστηριξη χειαστών χειρουργήθηκε πρόσφατα και ήταν στην κερκίδα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφη είχε σημαντική ευκαιρία για γκολ στο 54 με τον Γιαουράκη. Στο 68 οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι με τον Παπαδόπουλο να εκτελεί στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι και το 1-0 να παραμένει. Στην αμέσως επόμενη φάση δόθηκε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για τον Όφη, σε ανατροπή του Σιμαντηράκη, με τον Καρανδινό να είναι εύστοχος για να κάνει το 2-0. Στο 80 οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Τόλιο, με το 2-1 να είναι το τελικό σκορ.